τοπικού, οικογενειακού, εκκλησιαστικού, επαγγελματικού και φτάσαμε μέχρι το σκεύος τιμίας χρήσεως ποιος είναι και ιδιαιτέρως στις έσχατες ημέρες που οι οδύνες εγκυμονούσεις είναι πραγματικά άγριες, σκληρές. Τώρα συνεχίζουμε με τα μαθήματά μας από την Παλαιά Διαθήκη και ο Θεός με οδήγησε να ξεκινήσουμε από το Δανιήλ, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο μέσα στο Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και ένα ιδιαίτερο, ιδιαίτερο βιβλίο που περιγράφει όχι μόνο πράγματα που συνέβησαν τότε, αλλά περιγράφει και πράγματα τα οποία θα συμβούν και τώρα και δεν έχουν συμβεί και θα συμβούν και στο τέλος με τη χάρη του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 784 και ήρθε στο όνομα του Χριστού ο Θεός να κάνει χάρη, έλεος, ευλογία και να μας δίνει πραγματικά το Λόγο Του με αλήθεια αλλά και με αποκάλυψη. Διαβάζω από τη σελίδα λοιπόν 784, Δανιήλ, κεφάλαιο Α. Δανιήλ σημαίνει «Ο Κύριος είναι ο κριτής μου», αλλά στα εβραϊκά έχει πολλές ακόμη έννοιες η λέξη Δανιήλ. Δανιήλ είναι «Ο Κύριος είναι ο προστάτης μου» ή «Είναι ο βοηθός μου» ή «Είναι ο μοναδικός Θεός». Διαβάζω λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας, το όνομα του Χριστού. «Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε ένα βουγονός ο βασιλεύς της Βαβυλώνης σε Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτήν. Και παρέδωκε ο Κύριος στην χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Κι έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ, εις τον οίκον του Θεού αυτών, και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Κι είπεν ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των ερχόντων νεανίσκους, μη έχοντας πρώτον μηδέν αμόμων, δεύτερον ωραίος στην όψην, τρίτον νοήμονας εν πάση σοφία, τέταρτον ιδήμονας πάσης γνώσεως, πέμπτον έχοντας φρόνησιν και έκτον και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και έβδομον και τελευταίο, ώστε να διδάσκει αυτούς, να έχουν την ικανότητα να διδάσκονται», γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μαθητής να μπορεί να διδάσκεται «και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξεν σε αυτούς βασιλεύς καθημερινήν μερίδαν από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον έπινε. Και αφού ανατραφώσιν τρία έτη να ίστανται μετά ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν νέα ονόματα και τον μεν Δανιήλ ονόμασεν Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδένεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλεν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχο να μη μιανθεί και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον βασιλέα, ως της διέταξη το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των αιωνίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου στον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ,
τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσιν τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου. Και το πρόσωπο των εανίσκων ή την εστρόγουσιν από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους σου. Και εισήκουσεν αυτόν, εις τούτο το πράγμα, και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκαν. Παραπάντων των εανίσκων, ήτινες έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητό αυτών και των ίνων των οποίων έπρεπε να πίνωσει και έδιδε εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλές είπε να εισάξω συν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και λάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και συνέσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και τους επαϊδούς, όσοι ήσαν εμπατοί το βασιλείο αυτού και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους Κύρου του Βασιλέως. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη πραγματικά έχει μετά τον Ιωσία που ήταν ο τελευταίος άριστος βασιλιάς του Ισραήλ, υπάκουος κατά πάντα στο λόγο του, έπρατε κατά πάντα το ευθές ενώπιον του Κυρίου, γι' αυτό και ο Θεός πραγματικά τον ευόδωνε σφόδρα, εβασίλευσε 31 χρόνια, και πραγματικά ο λαός Ισραήλ εξαιτίας του βασιλιά Ιωσία ευλογήθηκε. Αύξησε, επλούτησε, ευτύχησε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει εξουσία επί ανθρώπων. Και λέει μάλιστα στις παροιμίες που διαβάζω τελευταία και έχω ενθουσιαστεί, ότι ο εξουσιάζων ανθρώπους πρέπει να τους εξουσιάζει με φόβο Θεού, αλλά και με ταπείνωση. Με αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ευλογημένου ανθρώπου. Φόβος Θεού, ταπείνωση, πακοή στο Λόγο του Θεού και σοφία άνωθεν. Το αντίστροφο, το αντίθετο από αυτό είναι ανέδεια και ασέβεια. Αυτός λέγεται ασεβής άνθρωπος. Το Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Υπάρχει λοιπόν ο ευσεβής άνθρωπος, που το Θεό φοβάται και τους ανθρώπους ντρέπεται, σέβεται στην πραγματικότητα, γιατί τι θα πει ντρέπεται, σέβεται, όταν το κάθισμά του, συμπεριφορά του, το ντύσιμό του,
Δεν μπορείς, ας πούμε, να μπαίνεις, δεν λέω ότι ισχύει, να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία με σορτσάκι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Φοβερό πράγμα, αδελφοί αγαπητοί, να διακρίνεται ένας άνθρωπος και μάλιστα εξουσιάζον επί ανθρώπους. Και υπάρχει εξουσιαστής ανθρώπων, βέβαια, ο πατέρας. Εξουσιάζει στην οικογένειά του. Η μητέρα εξουσιάζει στα παιδιά της. Αλλά και στη δουλειά υπάρχει ο προϊστάμενος που εξουσιάζει ανθρώπους. Αλλά πολλές μορφές εξουσιαστών ή εξουσίας υπάρχουν. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν υπεύθυνοι έργων που πρέπει αυτούς τους οποίους στην πραγματικότητα εξουσιάζουν, αλλά με τη χάρη του Χριστού, όχι δικτατορικά. Και θέλω να δούμε μαζί αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος για τους πρεσβυτέρους, που είναι πάρα πολύ ωραίο. «Οι πρεσβύτεροι, παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος, να ποιμάνετε», δηλαδή να εξουσιάζετε, «το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού, πρώτον, επισκοπούντες μη αναγκαστικός», δηλαδή όχι με το ζόρι, «αλλά εκουσίως», δηλαδή δεν τον βάζεις με το ζόρι να κάνει αυτό το οποίο νομίζεις εσύ ότι πρέπει να κάνει, αλλά θα τον ρωτάς. Προσευχή σου να σου οδηγήσει ο Θεός, πολύ σοβαρό αυτό. Στη γυναίκα σου να τη ρωτάς, προσευχή σου να σε οδηγήσει ο Θεός, να πάμε στην Αυστραλία ή όχι. Εγώ το λέω για παράδειγμα, επειδή μου συνέβη αυτό. Και εγώ ήθελα, η Άννα ήθελε, ο Κύριος είπε όχι. Είχε λόγους και μας το φανέρωσε. Δεν μπορείς να εξουσιάζεις δηλαδή αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Και πώς εξουσιάζεις εκουσίως? Με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει δηλαδή να τον πείσει ο Θεός, όχι εσύ. Να το επαναλάβω λίγο αυτό. Αυτόν που εξουσιάζεις δεν πρέπει να τον πείθεις εσύ ή να τον αναγκάζεις εσύ, αλλά πρέπει να τον πείθει ο Θεός, οδηγώντας τον, διδάσκοντας τον, διοικώντας τον. Άρα αναγκαστικός και όχι εξουσίως. Μη δε σχροκερδός, αλλά προθύμος. Δηλαδή πώς θα εξουσιάζεις? Όχι για να βγάζεις λεφτά. Πώς θα οικονομήσουμε πιο πολλά? Δούλεψε εσύ για να κερδίσω εγώ. Όχι εσχροκερδός, αλλά προθύμος. Με προθυμία θα εξουσιάζεις. Και το τρίτο και το τελευταίο, μη δε ως κατακυριεύοντες, προσέχετε, την κληρονομία του Θεού. Γιατί αυτούς που σου έχει δώσει ο Θεός την εξουσία να εξουσιάζεις, δεν είναι δική σου. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, αδελφοί, τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου. Αδελφέ, η οικογένειά σου δεν είναι δική σου. Τι είναι? Άνθρωποι που πρέπει να τους υπηρετείς. Εσύ πρέπει να τους υπηρετείς. Όχι να σε υπηρετούνε. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε χατήρια, τα χατήρια με την καλή έννοια, ο ένας τον άλλον, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σε παρακαλώ, μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό? Βέβαια θα σου φέρει. Δεν τον εξουσιάζεις. Μπορεί να σου πει δεν σου φέρνω. Αλλά είναι τόσο καλός που τρέχει και σου φέρνει. Παράδειγμα λέω. Άρα λοιπόν το ξαναλέω. Όχι ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού που δεν είναι δική σου, αλλά πώς? Τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Με τη συμπεριφορά σου θα τους πείθεις. Πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί. Πώς εξουσιάζουμε? Για να επανέλθουμε όμως, ότι ο Ιωσίας
ήταν ο τελευταίος βασιλιάς, καλός που εξουσίαζε, όχι με ασέβεια ή με ανέδεια, αλλά με ευσέβεια και ευλάβεια. Ευλάβεια σημαίνει απόλυτη υπακοή σε λεπτομέρειες στο Λόγο του Θεού. Αλλά σε λεπτομέρεια. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν από τον Ιωσία άλλοι τέσσερις βασιλιάδες, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ο Ιωάχας που βασίλευσε τρεις μήνες, ο Ιωακείμ που θα τον δούμε στη συνέχεια, που βασίλευσε 11 χρόνια, ο Ιωαχήν, θα έλεγα ο καλύτερος από τους χειρότερους, βασίλευσε και αυτούς τρεις μήνες, αλλά ήταν ο μόνος ο οποίος υπάκουσε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου Διερεμίου του Προφήτου, ο οποίος είπε «Υποτάχθητε και παραδοθείτε στους Χαλδαίους». Και τέλος ο Σεδεκίας, που ήταν μεν ειλικρινής, αλλά φοβότανε. Και ενώ ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, ο φόβος του δεν τον άφηνε. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο φόβος έχει κόλαση, λέει ο Λόγος του Θεού. Ποτέ μη λες τη λέξη φοβάμαι. Ο Κύριος λέει, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μη φοβού, και δεν τελειώνει εκεί, μόνο πίστευε. Ποιος διώχνει το φόβο από την καρδιά του ανθρώπου? Η πίστη μας, αλλά στον Ιησού Χριστόν. Γιατί ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον Χριστό και μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό μη φοβού, μόνο πίστευε. Αυτός ήταν ο μόνος, ο Ιωαχήν. Και, συγγνώμη, ο καλός που υποτάχθηκε, ο Σεδεκίας φοβότανε, όπως είπα, ήτανε καλός, ήθελε το θέλημα του Θεού. Ρώταγε κατ' επανάληψη τον Ιερεμία, τι να κάνω, τι να κάνω. Ο Ιερεμίας του έλεγε την αλήθεια, αλλά αυτός έλεγε φοβάμαι. Φοβάμαι μη με ονειδήσουνε, φοβάμαι τους στρατηγούς μου, φοβάμαι τους στρατιώτες μου, φοβάμαι τους άλλους που είναι τώρα εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και έτσι τελικά κατέληξε να γίνει η βασική αιτία που θα καταστραφεί εντελώς Ιερουσαλήμ το 587 μετά Χριστό, συγγνώμη, προ Χριστού, θα τυφλώσουνε τους Σεδεκία αφού προηγούμενα θα θανατώσουνε τα παιδιά του μπροστά του, αλλά επειδή είχε αυτό τον φόβο του Θεού, είχε καλό τέλος στους Χαλδαίους. Τυφλός μεν, αλλά όχι βασανιζόμενος. Τώρα όμως επανερχόμεθα στο Δανιήλ, ο οποίος έζησε 13 χρόνια με τον Ιωσία όταν τον κάλεσε ο Κύριος από πεδίον στην παρουσία του Θεού, στην ευλογία του Θεού, αλλά μετά ήρθε ο Ιωάχας που έκατσε για λίγο, έπραξε πονηρά, και μετά ήρθε ο Ιωακείμ, το βασικό και κύριο πρόσωπο της αποστασίας του λαού Ισραήλ, ο οποίος βασίλευσε το 609, αλλά το 600 μέχρι το 609 και μέχρι το, από το 609 μέχρι το 606 ήταν υποτεταγμένος στον Φαραώ που τον έκανε βασιλιά, αλλά το 606 αποστάτησε από τον Φαραώ, και από εδώ και πέρα από το 606 αρχίζουν να μετράνε αντίστροφα τα 70 χρόνια που υποσχέθηκε ο Θεός τον Ιερεμία ότι μετά από 70 χρόνια θα σας ελευθερώσω, και μάλιστα έγινε με τον βασιλιά τον Κύρο το 536, τον πρώτο χρόνο της βασιλείας των Περσών και των Μίδων, θα σας ελευθερώσω και θα σας αποστείλω στην πατρίδα σας. Και έτσι λοιπόν ο Ιωακείμ το 606 πολιορκήθηκε και κατανικήθηκε από τον Ναβουχοδονόσορα, που δεν τον εξέβαλε όμως από βασιλέα, αλλά τον είχε κάτω από σκληρή εχμαλωσία.
Ο Ναβουδονόσορ όμως, ο βασιλιάς, τον οποίον ο Λόγος του Θεού τον αποκαλεί δούλο μου. Απίστευτο. Γιατί έκαμε το θέλημα του Θεού χωρίς να το θέλει. Ήταν προγνωρισμένος για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού των 70 ετών. Απίστευτο. Προγνωρισμένος να κάνει το θέλημα του Θεού χωρίς να το ξέρει. Βέβαια, όταν υπερηφανεύτηκε, θυμάστε ότι για 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έγινε από δύο πομπαίος τράγος, δηλαδή σαν ζώο ζούσε, μέχρι να μετανοήσει, μετανόησε και επανήλθε στη βασιλεία του. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο Ναβουχοδονόσορ. Βέβαια, αυτός ο οποίος υπήρξε, ο άνθρωπος τον οποίον, ο οποίος τον δίδαξε, του αποκάλυψε, του φανέρωσε και τον οδήγησε να δοξάσει ο Ναβουχοδονόσορ τον παντοδύναμο Θεό, ήτανε 4 παιδιά. Γι' αυτό και με εντολή Θεού, κοιτάξτε αδελφοί αγαπητοί, ό,τι συμβαίνει ο Θεός το κάνει. Με εντολή Θεού, ο Ναβουχοδονόσορ έδωσε διαταγή να πάρουν από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες, όπως λέει η Γραφή, 4 νέους, παιδιά δηλαδή, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να είναι άμωμα. Δηλαδή να μην υπάρχει μόμος στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Να μην υπάρχει αναπηρία στο σώμα, αναπηρία στην ψυχή, ψυχολογικά προβλήματα, ή αναπηρία στο πνεύμα που να μην καταλαβαίνει. Δεύτερον, ωραίο στην όψη. Γιατί? Γιατί έτσι ήθελε. Ωραίο στην όψη, που να του σέβονται οι άλλοι. Τρίτον, νοήμονες εν πάση σοφία. Δηλαδή, αυτόν που έστειλε ο Θεός να διαλέξει τους 4 ήταν ένας άνθρωπος ειδικά απεσταλμένος, όχι από τον Ναβουχοδονόσορ, από τον Θεό, για να διαλέξει αυτά τα 4 πρόσωπα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα πρόσωπα για τουλάχιστον 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Τα 70 χρόνια αυτά. Παρέμεινε δηλαδή στο ανάκτορο από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε μέχρι το πρώτο έτος του Κύρου του Βασιλέως των Μίδων και των Περσών, που απελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Βρήκε ειδικό άνθρωπο τον Ναβουχοδονόσορα και αποκάλυψε και στον Ναβουχοδονόσορα, ευχαριστούμε το Θεό αδερφοί, ειδικό άνθρωπο για να εκλέξει τα 4 αυτά παιδιά. Τον Δανιήλ, Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία. Και μάλιστα έδωσε και εντολή συγκεκριμένη να μην έχουν μόμο, να είναι ωραίοι στην όψη, να καταλαβαίνει το μυαλό τους, νοήμονες στη σοφία, να μπορούν να αναγνωρίζουν και να έχουν γνώση. Παιδιά τώρα λέμε, φρόνηση, να μπορούν να στέκονται με ευλάβεια, με ευσέβεια στο παλάτι του βασιλιά και να είναι καλοί μαθητές. Και πώς τους κατάλαβε αυτός? Έλατε. 4 παιδιά, πώς να τα διακρίνεις? Μπορείς, διακρίνονται, αλλά σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το να δεις ένα ωραίο παιδί και ένα άσχημο παιδί, το διακρίνεις. Το να δεις ένα έξυπνο παιδί και ένα βλάκα, το διακρίνεις. Το να βρεις ένα παιδί που δεν έχει μόμο, το διακρίνεις. Αλλά λεπτομέρειες δηλαδή να είναι άνθρωποι του Θεού σε όλη τους τη ζωή, μόνο ο Θεός μπορεί να φανερώσει, να υποδείξει στον άνθρωπο που απέστειλε ο Ναβουχοδονόσορ, τον οποίον απέστειλε ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί,
όσο διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τόσο καταλαβαίνεις, καταλαβαίνουμε όλοι μας, καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα εν σοφία επίησε ο Θεός. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Τα πάντα εν σοφία επίησε. Άκου τώρα, από όλους τους νέους διάλεξε αυτά τα τέσσερα ιδιαίτερα άτομα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να ήταν, λένε, γιατί έτσι εννοούνται οι νεανίσκοι τότε, περίπου 10, 12, το ανώτερο 15 χρονών. Άρα αν ήταν 10, τους προσκάλεσε στα 13 χρόνια, δηλαδή τους κράτησε 3 χρόνια για να τους εκπαιδεύσει. Αν ήταν 12 μέχρι τα 15 και αν 15 μέχρι τα 18 χρόνια. Κάπου εκεί 15 χρονών θα λέμε τώρα ότι ήταν εκπαιδευμένοι 3 χρόνια στα γράμματα και στη σοφία των Χαλδαίων. Και όχι μόνο τους εκπαίδευε να μάθουν τη γλώσσα και τη σοφία των Χαλδαίων για 3 χρόνια, αλλά έδωσε και εντολή να τους περιποιούνται με τον καλύτερο τρόπο σύμφωνα με τη λογική του Ναβουχοδονόσορα. Να τους δίνουν να τρώνε από τα εκλεκτά φαγητά που έτρωγε ο Ναβουχοδονόσορ και να πίνουν από τον εκλεκτό ίνον που έπινε ο Ναβουχοδονόσορ. Και αυτό ήταν πάλι σχέδιο Θεού. Δηλαδή, όλο το βιβλίο του Δανιήλ θα δούμε, αν το διαβάσουμε, θα δούμε ότι είναι ένα εκπληκτικό σε προγνώριση, σε επίγνωση, αλλά και σε εκτέλεση σχέδιου Θεού. Ευθύς εξ αρχής. Όταν λοιπόν άρχισαν αυτοί να απολαμβάνουν, γιατί ήταν απόλαυση, έφυγαν από τη σκλαβιά του Ισραήλ, του Ιωακείμ, βρέθηκαν στην απόλυτη ελευθερία στο παλάτι του βασιλιά και απολάμβαναν τις καλύτερες προσφορές, καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα ποτά. Θα έλεγε κανείς, τυχεροί. Αλλά η απάντηση δεν είναι τυχερή, η απάντηση είναι προγνωρισμένη. Προκαταβολής κόσμου από τον παντοδύναμο Θεό. Γιατί? Γιατί αυτούς θα χρησιμοποιήσει ο Θεός να υπηρετήσουν τον εχμαλωτισμένο λαό και τον εξόριστο λαό Ισραήλ στους Χαλδαίους. Τα 4 παιδιά. Αλλά είχαν ένα ωραίο χαρακτηριστικό που θέλω να το έχουμε όλοι μας. Ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως και από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Ο μόνος τρόπος για να μιανθεί σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες που συμφωνούσαν απόλυτα, το χαρακτηριστικό τους ήταν απόλυτη ομοφωνία. Και η ομοφωνία δεν στηριζόταν στη γνώμη τους, στο Λόγο του Θεού. Γιατί αυτή είναι η ομοφωνία που θέλει ο Θεός. Σύμφωνη απολύτως στο Λόγο του Θεού. Και έβαλε στην καρδιά του ο Δανιήλ, του στόπε, να μην μιανθεί. Και τότε ο μοναδικός τρόπος για να μιανθούν τα παιδιά αυτά σε εκείνα τα χρόνια ήταν να τρώνε από τα ειδωλόθητα, γιατί όλες αυτές οι προσφορές ήταν προσφορές και λατρείες προς τους θεούς, και τα εδέσματα και τα κρασιά, σπονδί. Αλλά σε εμάς τώρα,
και στους νέους ιδιαιτέρως, νέοι και νέες. Προσέχετε και βάλτε στην καρδιά σας να μην μειανθείτε. Και δεν είναι να μην μειανθείτε από τα τρόφιμα, γιατί εμείς μπορούμε να τρώμε να τρώμε ό,τι θέλουμε. Γιατί καθαρίζονται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Αλλά πώς μπορώ εγώ να, και εσύ και εμείς, αλλά προσέχετε, κάθε ένας μόνος του. Αλλά όχι μόνο έτσι, πώς μπορώ εγώ και η οικογένειά μου να μην μειανθούμε. Από τι? Προσέχετε τι βλέπετε. Τι βλέπετε? Και τώρα μάλιστα τις έσχατες ημέρες μπορούμε να βλέπουμε ό,τι θέλουμε. Όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία έλεγαν οι αδερφοί «Μη διώξετε τη τηλεόραση». Και τη διώξαμε. Τώρα, όχι τηλεόραση, τώρα όλα τα ειδονικά θεάματα είναι στα χέρια μας. Πόσο σημαντικό είναι να βάλουμε στην καρδιά μας να μην, γιατί θα δούμε το γιατί, να μην μειενόμεθα από αυτά που βλέπουμε. Να μην μειενόμεθα από αυτά που ακούμε. Τι τραγούδι ακούς? Τι ακούς? Πόσο σοβαρό είναι? Βλέπω, λέει, ποδόσφαιρο. Κάτσε ρε παιδί μου, και ολοβλαστημάνε και βρίζουνε. Και σκοτώνονται και τσακώνονται και εσύ βλέπεις ποδόσφαιρο. Λέω το λιγότερο. Δεν λέω το περισσότερο. Το λιγότερο. Και τι θα βλέπουμε? Θα ζούμε στην παρουσία του Θεού. Στο ταμείο μας, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στη γλάση του άρτου, στη κοινωνία με τα αλλήλων, μέσα στην Εκκλησία και στα σπίτια μας, ανοιχτά τα σπίτια μας, να έρχονται οι αδερφοί, όχι να κουτσομπολεύουμε, να προσευχόμαστε, να ομολογούμε και να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, όπου με καλούσανε, εγώ ήμουν καινούριος και πηγαίναμε και μας είχαν τραπέζι, ας πούμε. Ή, να το πω τώρα και πιο σωστά, κοινωνία μεταλλήλων, εγώ δεν την ήξερα τη λέξη αυτή. Και μόλις μπαίναμε μέσα και καθόμαστε και είχαν έρθει όλοι, λένε πρώτα θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε. Και εγώ έλεγα παλαβή είναι αυτή. Εμείς ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, αδελφοί αγαπητοί, η παρουσία του Θεού. Γιατί αν δεν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού, αν δεν ζητάμε το αίμα του Χριστού, η κουβέντα και η συνέχεια θα είναι να μειανθούμε. Γιατί? Γιατί μόνο το αίμα του Χριστού διώχνει το διάβολο από την κοινωνία μεταλλήλων. Θα μου πεις, την κοινωνία μεταλλήλων υπησέρχεται? Βέβαια, αν δώσουμε τόπο. Και πώς δεν δίνουμε τόπο στο διάβολο? Αντιστάθητε στο, υποτάχθητε εις το Θεό με την προσευχή, αντιστάθητε στο διάβολο με το αίμα του Χριστού και θα φύγει. Και τότε μπορείτε να πλησιάσετε με τα βεβαιότητα στο Θεό και ο Θεός θα πλησιάσει σε εσάς. Είναι κανόνες, νόμοι πνευματικοί που δεν μπορούμε να τους παραβιάσουμε. Τώρα επαναλαμβάνω για να ξέρουμε πώς πρέπει να ζούμε. Υποτάχθητε εις το Θεό, πώς? Με την προσευχή. Έτσι αρχίζεις την ημέρα σου. Με το αίμα του Χριστού. Δεν ξυπνάω και τσακώνομαι με τη γυναίκα μου. Υποτάχθητε εις το Θεό. Θα σε δεις την προσευχή, θα σου επιτεθεί ο διάβολος. Υπάγε ο πίσω μου σατανά. Τόσο εύκολο. Αντιστάθητε στο διάβολο. Και θα φύγει. Θέλω να σας το ξαναπώ, το έχω πει όσοι το θυμάστε. Όταν καινούριος ήμουνα και ξάπλωσα ένα βράδυ στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ το βράδυ και κοιμόμουν μόνος μου, γιατί εκείνες τις μέρες, γιατί η Άννα είχε ένα δωμάτιο με τα παιδιά μαζί που τα φρόντιζε,
ήταν μικρά, τα ξύπναγε, δεν κοιμόταν η καημενούλα. Εγώ όμως εκεί πέρα το χάριξα στον ύπνο. Δούλευα βέβαια πάρα πολλές ώρες και έπρεπε να κοιμηθώ. Ξύπναγα το βράδυ και προσευχόμουν. Ένα βράδυ λοιπόν ξαπλώνουμε και καθώς ξαπλώνουμε ανάσκελα βλέπω απέναντι το διάβολο. Τον είδα. Γέλαγε, με κορόιδευε. Φώναζα εγώ, το αίμα σου Χριστέ μου. Είπαγε Σατανά, δεν έφευγε. Το αίμα σου Χριστέ μου. Είπαγε Σατανά. Μετά από πολύ έφυγε. Κοιμήθηκα. Το άλλο βράδυ το ίδιο. Και λέω, Κύριε, αυτό θα γίνεται τώρα κάθε βράδυ. Και έρχεται η φωνή του Κυρίου, γιατί ο Θεός μιλάει, αδερφοί. Και μου λέει, γύρνα από την άλλη μεριά και θα φύγει. Δηλαδή, ξέρετε τι μου είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Δεν το είχα καταλάβει εγώ, μετά το κατάλαβα. Γύρισα από την άλλη μεριά, έφυγε και δεν ξαναήρθε. Αλληλούια, ούτε θα ξανάρθει. Αλλά πώς τώρα δεν μιενόμεθα. Τότε με το να φάνε αυτά που δεν έπρεπε, με βάση το Λόγο του Θεού. Τώρα, επαναλαμβάνω, υποτάχθητε εις το Θεό, με προσευχή ξεκινάμε. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε εδώ τι κάνουμε, προσευχόμαστε. Αλλά προσευχόμαστε και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Δοξάζουμε το Θεό. Με ευσέβεια, όχι με ανέδεια. Ούτε με ασέβεια. Με ευσέβεια και με ταπείνωση και με πίστη και με δοξολογία. Αυτή έτσι ξεκινάει. Ό,τι κάνουμε έτσι ξεκινάει. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Πώς ξεκινάμε. Το αίμα σου Χριστέ μου, πήγαινε με σε παρακαλώ, φύλαξέ με. Πήγαινε με σιγουριά και ασφάλεια και επίστρεψόν με Κύριε Θεέ μου και εκεί που θα πάω ευλόγησέ με. Εάν δεν προσευχθώ, τρακάρω. Γιατί δεν έχω υπεράσπιση, υποστήριξη, φροντίδα. Πρώτον λοιπόν υποτάχθητε εις τον Θεόν. Πώς? Γονάτισε βρε αδερφέ. Δεν μπορείς να γονατίσεις, προσευχή σου. Αντιστάθητε στον διάβολο. Θα έρθει ο εχθρός να σε πειράξει. Είπαγε ο πίσω μου Σάτανα, γύρνα του την πλάτη. Και τότε μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Δηλαδή άρχισε να του μιλάς. Σ' ακούει. Αυτός που έκανε αυτιά δεν ακούει. Και αν μάθεις να μιλάς στο Θεό, θα μάθεις και να ακούς το Θεό. Πολύ σοβαρό είναι αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είναι ζωντανός αδελφοί. Είναι αναισθημένος. Αλλά το κυριότερο που εγώ το σκέφτομαι και χαίρομαι πάντοτε είναι πανταχού παρόν. Όπου και να είμαι, είναι εκεί. Και να μην το πω κι αλλιώς. Όπου και να είμαι, είναι μέσα μου. Πλησιάσατε στον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Μιλήστε Του, σας ακούει. Και περιμένετε να σας μιλήσει και θα σας μιλήσει. Δόξα στο Θεό. Τι θα μιανθώ λοιπόν από τις κακές αναστροφές, από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω, από εκεί που πηγαίνω, με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, με ασέβεια, με ανέδεια, κάτσε ντε, έρχεσαι εδώ και κάθε σταυροπόδι και ακούς το Λόγο του Θεού, ποιος είσαι. Δεν λέω ότι συμβαίνουν αυτά, έτσι. Μην πάτε το μυαλό σου ότι έχω κάτι στο κάποιον, στο μυαλό μου ή κάποιος. Έρχεσαι μια φούστα σκιστή από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί να δείξεις. Ξαναλέω, μην πάει το μυαλό σου ότι μιλάω για κανέναν. Μιλάω για δύο συγκεκριμένα πράγματα που μας είπε ο Θεός. Ασέβεια και ανέδεια. Θεός να μας φυλάει. Τι θέλει. Ευσέβεια και φόβο Θεού. Αμήν αδερφοί, μη μιανθούμε. Μέσα στην εκκλησία μπορούμε να μιανθούμε, βέβαια. Αν κοιτάξω πονηρά την αδερφούλα αυτή,
Μπορώ να την κοιτάξω πονηρά. Ουχου! Αλλά θα μιανθώ και αν μιανθώ, τέλειωσε, χάθηκα από εκεί και πέρα. Αν δεν προλάβω να μετανοήσω, ο Θεός να μας φυλάει. Το αποτέλεσμα όμως, φοβερό, όταν αγωνίζεται το παιδί των 15 χρονών, των 12 χρονών, των 18 χρονών, των 20 χρονών, των 80 χρονών, γιατί όλοι είμαστε παιδιά Θεού. Δεν μιλάω ηλικιακά, μιλάω πνευματικά. Έχουμε έναν πατέρα, τον πατέρα μας τον ουράνιο, έναν αδελφό μας, τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Και θέλω να έχουμε και ένα φίλο μας, τον καλύτερο φίλο μας, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Θέλεις να είναι φίλος σου? Ζήτα το, αδελφέ. Ζήτα το. Αλλά θα σου το δώσει μόνο εάν υπακούς σε αυτά που εντέλεται. Τότε μόνο θα σου το δώσει. Αν υπακούς σε αυτά που εντέλεται ο Θεός σε σένα. Αμήν, αδέλφια μου. Το αποτέλεσμα τώρα, πολύ γρήγορα, γιατί πέρασε η ώρα. Τώρα πώς δεν θα μιανθούνε? Έχουν κάποιον που τους εξουσιάζει. Πηγαίνουν το ονόματι του Χριστού τώρα και ζητάνε κατά το θέλημα του Θεού και βρίσκουν χάρη στα μάτια του εξουσιαστού των. Δηλαδή δεν θέλουμε να φάμε αυτά τα φαγητά. Θέλουμε όσπρια και νερό. Και λέει αυτός, πω που εγώ φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Γιατί ξέρετε, αν τρώτε μόνο όσπρια και νερό, πώς θα γίνετε? Κοκαλιάριδες. Κιτρινιάριδες. Λέει, δοκίμασέ μας. Για 10 μέρες μόνο. Δεν είπε δοκίμασέ μας για 10 χρόνια. 10 μέρες δοκίμασέ μας. 10 μέρες να δεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Τους δοκιμάζει ωραιότεροι, ομορφότεροι, αλλά αυτό που είναι το αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος δεν μιένεται. Ο Θεός του δίνει άνωθεν σοφία, σύνεση, επίγνωση του θελήματος του Θεού και ευλογία. Αλλά ιδιαίτερα στο Δανιήλ του έδωσε και χαρίσματα να, όπως λέει, να καταλαβαίνει, να εξηγεί πάσαν, πω από αυτό το πάσαν που το διάβαζα σήμερα, πάσαν όρασιν και πάνε νύπνιον. Δεν ήταν τίποτα κρυφό σε αυτόν. Ναι. Γιατί από αυτόν προήλθε η πρόταση που έγινε αποδεχτή. Να μην μιανθούμε. Τον κατέστησε νοήμωνα, όχι σε μερικές οράσεις, ούτε σε μερικά ενύπνια, σε όλες τις οράσεις και σε όλα τα ενύπνια. Κύριε Θεέ μου, αυτοί ήταν προγνωρισμένοι, το είπαμε από την αρχή, για να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός για να φροντίσει τους εχμάλωτους Ισραηλίτες. Και έμεινε έκπληκτος ο Ναβουχοδονόσορ για τη σοφία τους και τη σύνεσή τους. Τι σώοι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι ωραία. Αυτός είναι ο άνθρωπος που φροντίζει να μην μιένεται. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που διακρίνεται για την πνευματική του κατάσταση, όραση, σοφία και επίγνωση του θελήματος του Θεού. Το αποτέλεσμα, ο Ναβουχοδονόσορ διεπίστωσε
ότι ήταν δεκαπλασίως καλύτεροι παραπάντας, όχι τους νέους, τους σοφούς και τους μάγους του παλατίου του. Δηλαδή κάθε τότε βασιλιάς και τώρα έχει συμβούλους, όλοι έχουν συμβούλους και οι σύμβουλοι είναι σοφοί. Και μάλιστα τότε υπήρχαν και οι μάγοι και οι επαειδοί που ήσαν σύμβουλοι. Και διεπίστωσε ο Ναβουδονόσορ, μα τόσο φανερό είναι. Ακούτε. Διεπίστωσε ότι είναι δεκαπλασίως καλύτερη από όλους τους μάγους, τους επαειδούς και τους συμβούλους του που είχε στο παλάτι του. Παραλαμβάνω, μα τόσο εμφανές είναι. Τόσο μεγάλη διαφορά κάνει ο Θεός. Αδελφοί, αγαπητοί, η διαφορά που κάνει ο Θεός είναι τεράστια. Τεράστια. Το αποτέλεσμα, τους φωνάζει και τους τέσσερις στον άκτορα, στο βασίλειό του, όχι για ένα μήνα, για ένα χρόνο, για 70 ολόκληρα χρόνια. Από το 606 μετά προ Χριστού μέχρι το 536, μέχρι το πρώτο έτος που βασίλευσε ο Κύρος και απελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Πέρασε δοκιμασίες πολλές. Περάσανε από τα καμίνια, από τα λιοντάρια, πολλές δοκιμασίες. Αλλά από όλα αυτά ο Θεός ήταν ο ελευθερωτής τους. Γιατί? Ήταν καλοί άνθρωποι? Όχι. Γιατί είχαν πάρει στερεά απόφαση να μην μιένονται από το περιβάλλον τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Θεός σήμερα, αδερφοί. Πρόσεξε, αδερφέ μου, όποια και ηλικία και να έχεις. Πρόσεχε, μη μιένεσαι. Θέλω από αυτά που τρως, όπως τότε, από αυτά που βλέπεις, από αυτά που ακούς, από αυτά που κάνεις, από εκεί που πηγαίνεις, με αυτούς που μιλάς, με αυτούς που συνεργάζεσαι, πρόσεχε, μη μιένεσαι. Δηλαδή, στάσου με σοφία και σύνεση και μάλιστα το κήρυγμα της Κυριακής για τον εκκλησιαστή που διαβάσαμε ήταν καταπληκτικό. Πρόσεχε να υπακούς στο βασιλιά, ποιος είναι ο βασιλιάς σου, στην προσταγή του, ποια είναι η προσταγή του, βασιλιάς είναι ο Κύριος, προσταγή είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μην απομακρύνεσαι από Αυτόν, δηλαδή πάντα στην παρουσία του Θεού και η σοφία που θα έχεις θα είναι τέτοια που θα γνωρίζεις και το πώς και το πότε και το πού και τα πάντα με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.